Παιδιά λοιπόν που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ζακύνθου, είναι εδώ μαζί μας. Θα έχουμε μαζί το μεσημέρι αυτό για να συζητήσουμε για αυτή την δράση τους. Είναι μαζί μας η κυρία Βάσο Μαρίνου αλλά και ο κύριος Νίκος Μαρίνος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα γιατί αυτές οι κινήσεις μας εμπνέουν. Είναι συγκινητικές και πρέπει να αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητα τι έχει αξία. Και η οικογένεια είναι πολύ υψηλά νομίζω για όλους μας. Ναι, είναι το πιο σημαντικό η οικογένεια. Είναι, από εκεί ξεκινάνε όλες οι αξίες. Και μετά βγαίνουν και στην κοινωνία. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για μας αυτό. Και όσο μεγαλύτερη η οικογένεια, τόσο πιο δύσκολο είναι, αλλά και, λίγο, και πιο πολύ ανθρώπινο. Και ξέρεις, αλλάζουν και τα δεδομένα, αλλά αλλάζουν προς το καλύτερο τα δεδομένα. Ναι, συμφωνώ. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με πολλά άτομα, γίνεσαι πιο πολύπλευρος, πιο πολυσύνθετος. Και αυτό σε κάνει πρέπει να δουλέψεις περισσότερο για να αγαπήσεις τον αδερφό σου, την αδερφή σου. Πρέπει να κάνεις περισσότερες ισορροπίες, να είσαι πιο προσεκτικός και αυτά και αυτά βγάζουν καλά αισθήματα. Έτσι. Και η μάνα έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες για να στηρίξει. Όπως και να το κάνει. 13 παιδιά είναι 30 χρόνια. Για να τα φέρει σε μια ορθοποδήσουν. Ναι, είναι ασυζητητή. Η ζακυνθινή κοινωνία γνωρίζει τη μητέρα μας πολύ καλά. Γιατί και τον πατέρα μας μάλιστα. Πολύ καλά και εμάς σαν οικογένεια. Εξαιρετικά. Αλλά λέω ότι πρακτικά θέλει 30 χρόνια για να στηρίξει 13 παιδιά. Ναι, πρακτικά. Ναι. Τα ψυχικά της αποθέματα είναι τεράστια. Απίστευτο, δεν συζητιέται. Και οι ίδιοι οι συντελεστές της εκπομπής, αυτό που σε έκανε εντύπωση ήταν αυτό. Δηλαδή είναι λίγο. Ήθελε υπεράνω δυνάμεις για να αντιμετωπιστεί μια διακονική. Όμως τα κατάφερε. Είναι άξια. Τη μισή ζωή της την πέρασε. Στην πραγματικότητα για να στηρίξει τουλάχιστον να σταθείτε στα πόδια σας. Ναι. Το πιο και γι' αυτό σημαντικό, επιλέξατε και το πρόσωπο της μητέρας σας, έτσι, για το πακέτο. Ναι. Πώς ήρθε η ιδέα αυτή για να πάτε όλοι στην Αθήνα, να επιλέξετε βεβαίως και το να δώσετε το πακέτο στη μητέρα σας, αλλά και το να συνεννοηθείτε όλοι μαζί, γιατί είναι πολλά άτομα. Κοιτάξτε να δείτε, με το θέμα είναι ότι έχουμε τρία αδέρφια στο εξωτερικό. Είναι δύο στην Αυστραλία και ένα στην Αγγλία. Το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να βρεθούμε, όπως το λέει δηλαδή το πακέτο, δεν μπορούσαμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Λόγω δουλειάς, λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών. Δεν είχε ξανατύχει άλλη φορά. Δεν είχε ξανατύχει, η τελευταία φορά ήταν πριν 30 χρόνια. Γιατί στο γάμο μιας αδερφής μου. Γιατί μετά ήταν υποχρεώσεις. Και δεν ήταν εύκολο. Στέλνοντας το πακέτο αυτό, εμείς ως αίτημα στον Α, ας πούμε, το είδε με καλό μάτι και έκαμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια πραγματικά και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι γι' αυτό. Και μας μαζέψαν όλοι μαζί και πραγματικά ήταν ένα απίστευτο συνέστημα. Πολύ καλή εμπειρία. Και για τη μάνα σας ήταν πολύ συγκινητικό. Και για τη μάνα μας, ναι. Ήτανε το κύριο πρόσωπο είναι αυτό. Εντάξει. Γιατί αυτή έχει κάνει το μεγαλύτερο αγώνα, ναι. Αξίζει πάρα πολλά. Αξίζει πάρα πολλά. Πάρα πολλά πακέτα, όσα και να κάνουμε, δηλαδή είναι πολύ. Όπως το πες, έχει φάει πακέτο. Είναι μια αρχόντισσα και δεν το βάζει κάτω και ας έχει τόσες δυσκολίες στη ζωή της. Έχει περάσει δυσκολίες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή. Γιατί καμιά φορά λέμε είναι έτσι και είναι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι εκ του αποτελέσματος είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα. Άλλο να το λες, άλλο να το ζεις. Και άλλο να το κάνεις στην πράξη. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή το να πω ότι θα κάνω, ναι. Αλλά το θέμα είναι να το κάνεις πράξη. Είναι σημαντικό. Και η μάνα μας το έκανε πράξη. Και μετά αξίζει να δούμε και τι σας είπε μετά. Αν μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας, το φαντάστηκε, ήταν προετοιμασμένη. Γιατί δεν είναι και εύκολο μια γυναίκα στην ηλικία της να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε ένα τηλεοπτικό, σε ένα πλατό και να. Με όλο αυτό που ακολούθησε, βέβαια. Σε αυτό θα σας δώσω μια απάντηση. Γιατί εάν δείτε την ώρα που μιλάω εγώ στη μητέρα μου, δεν με γνωρίζει. Ήταν τόσο πολύ. Δεν ήξερε δηλαδή ποιος είναι αυτός που θα το κάνει. Είχε συγκινητική, συγκινημένη. Έχει ένα μικρό κενό που δεν γνωρίζει ποιος είμαι. Εντάξει, είχαμε αλλάξει κιόλας γιατί είχαμε αλλάξει ρούχα και αυτά. Και δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος είμαι. Άργησε λίγο, μετά το κατάλαβε. Εντάξει, ποιος είναι. Και της είπα και εγώ τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά η έκπληξή της σε εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί πραγματικά δεν ήξερε τίποτα, όντως. Και η ίδια παραγωγή την είχε σε άλλο σημείο, ώστε να μην καταλάβει τίποτα ποιος στέλνει το πακέτο. Και όταν άνοιξε το πλάνο, φάνηκε η έκπληξή της. Ήταν πραγματική και αληθινή εμπειρία. Το πιο σημαντικό για μένα. Έτσι. Γιατί και εγώ είμαι γονέας, έχω παιδιά και ήταν πολύ σημαντική εμπειρία για μας αυτό. Και να δείξουμε και στην κοινωνία ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν και υγιείς οικογένειες και καθαρά συναισθήματα. Το πιο σημαντικό για μια κοινωνία. Δεν είναι τα πάντα ψεύτικα. Υπάρχουν και πραγματικά αισθήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που. Είναι σημαντικό ότι 13 αδέρφια επικοινωνείται μεταξύ τη μητέρα. Γιατί πολλές φορές είναι δύο αδέρφια και μία μάνα και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ανθρώπινο. Υπήρχαν και τριβές. Δεν είμαστε αγγελικά απλασμένοι όλοι. Όχι, εντάξει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν σπάσαμε. Είμαστε δυνατοί. Υπήρχαν τριβές, αλλά μας έδαινε περισσότερο μετά. Αυτό ήταν το σημαντικό. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Δηλαδή,
το ότι είμαστε μαζί, αυτό που είπαμε στην εκπομπή, ότι μιλάμε, ότι βρισκόμαστε, ότι να έρθω στο καλύτερο μαζί στο σπίτι μου όλοι και, και το είδαμε εκεί, ας πούμε. Είναι όπως έδειξε η τηλεόραση, είναι η καθημερινότητά μας. Όχι για κάποιο λόγο, αλλά γιατί μας γεμίζει αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα που το. Θα το ψάξε λίγο ο Α. Ναι. Πόσες οικογένειες στην Ελλάδα είναι 13 παιδιά, δεν πρέπει να είναι πολλές, έτσι. Είναι. Η προηγούμενη λίγες. Οικογένεια που είχαν βγάλει αυτοί, μας είπαν, ήταν με 11 αδέρφια το περισσότερο. Ναι. Δεν είχαν βρει, δεν έχουν βρει. Πρέπει να είστε πρωταθλητές. Πρωταθλητές, ναι, είμαστε πρωταθλητές. Ναι. Σε αυτό, ναι, είμαστε πρωταθλητές. Όχι μόνο είστε μέλη μιας πολυμελούς οικογένειας, αλλά στη συνέχεια κάνετε και τη δική σας. Και οι δυο σας δημιουργήσατε οικογένεια. Ναι, και οι δυο, ναι. Ναι, ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σας αναπτύχθηκε σαν αίσθημα από όλη αυτή την, την ατμόσφαιρα που είχατε συνηθίσει σαν παιδιά. Δηλαδή, δεν διανοούσασταν τον εαυτό σας να είναι μόνος του ή με τον σύζυγό του χωρίς να υπάρχουν παιδιά και να είναι έτσι. Ένα σπίτι με φασαρία και γεμάτο ψυχές. Μόνο αυτό ξέραμε. Ναι, ήθελαμε μόνο να υπάρχουν και παιδιά. Δηλαδή να είμαστε δύο μας, ας πούμε, με το σύζυγό μου. Όχι, με το. Ο σκόπος μας ήταν, ξέρεις, παντρευόμαστε να κάνουμε παιδιά. Γιατί μας αρέσει, γιατί η μαμά μας έχει δέσει τόσο πολύ, που δεν υπάρχει στο μυαλό μας ότι μπορεί να μείνουμε μόνοι μας έτσι. Πόσα εγγόνια έχουν μαζευτεί, είναι 16 εγγόνια, και 4 δισέγγωνα. 25 είναι. 25 είναι. Ναι. 25 εγγόνια. Μαζί με τα δισέγγωνα. Μαζί με τα δισέγγωνα. Να, αυτό. Να έχετε υγεία, να τα χειρόσαστε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι το θέμα της οικογένειας που μας πήγε και εμάς στο επόμενο βήμα είναι ότι μην ξεχνάτε ότι εκεί, στο σπίτι το συγκεκριμένο που το πατρογονικό μας, γεννήκαν 8 γάμοι κοριτσιών και ένας γάμος του αδερφού μας. Και εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, 10 γάμοι σε ένα σπίτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ να πεις ότι δεν κάνω οικογένεια και, δεν έχω παιδιά, καταλάβες. Μας έσπρωξε αυτό. Και με αρέσει η οικογένεια. Είσαι τη οικογένεια, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και με αρέσει αυτό. Πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, που και μαζευόμαστε κάθε μέρα στη μάνα μου. Κάθε μέρα θα εμείς που είμαστε ζάκι. Τι να μαγειρέψει, δεν μπορεί. Ό,τι και να έχει. Πλάκα κάνω, αλλά. Όπως το παίρνει καζάνι ιστορία. Όπως το παίρνει καζάνι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σπίτι και να μην έχει μάνα για όλο φαγητό. Και α μην μα περιμένει. Και α μην περιμένει. Πραγματικά είναι. Γιατί ξέρει ότι αν δεν πάμε τη μία μέρα θα πάμε την άλλη. Είναι καθημερινότητα για μα αυτή. Γι' αυτό μου άρεσε και τόσο η ιδέα του πακέτου, γιατί δείξαμε αυτό που πραγματικά κάνουμε. Δεν βγάλαμε ψεύτικα τίποτα. Καταλάβατε αυτό. Και το αξίζει κιόλας. Και το άξιζε και η ίδια η μάνα, έτσι. Δηλαδή, με όσα λόγια και να πούμε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτή η μάνα. Η μάνα μας είναι. Από την ημέρα που γεννηθήκαμε, η μάνα μας όλα και τα 14. Είναι μια αρχόντισσα. Και ο πατέρας μας. Και ο πατέρας. Αλλά ο πατέρας δούλευε. Καταλαβαίνετε. Ήταν ο ρόλος του πατέρα λίγο πιο σκληρός, ναι, αλλά ήταν σημαντικός ο ρόλος και ο σημαντικότερος για μένα. Να σου πω και κάτι, αν δεν ήταν και λίγο σκληρός, πού να βάλει στη γραμμή. Δεν θα μας έκανε και καλά. Πώς σας κάνει κάτι. Και το πιο σημαντικό από το κομμάτι του πατέρα μου, γιατί δεν τον έφερα και στην εκπομπή του Α και ίσως λίγο να μου μείνε, αλλά είναι ότι. Μας πέρασε πράγματα, μπορεί να μας άφησε πλούτη, μας άφησε όμως καλά παιδιά, όπως είπα και στο τέλος. Τίμια παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό για μέ, ναι, να κυκλοφορώ στην κοινωνία και να λέω ότι έχω τίμια αδέρφια. Που είμαστε μικρά, μπορεί λίγο να το παρεξηγούσαμε, αλλά. Μ' αρέσει όσο μπορούμε να είμαστε. Όχι όσο μπορούμε, το πιο σημαντικό για μέ είναι να είμαστε αγαπητοί στην κοινωνία και να βοηθάμε την κοινωνία. Έτσι δημιουργείται και φτιάχνεται μια κοινωνία. Εν τω μεταξύ βλέπουμε πάρα πολλά ζευγάρια σήμερα που δυσκολεύονται όχι μόνο να κάνουν και δεύτερο και τρίτο παιδί. Πολλές φορές βλέπουμε ότι συζητούν και καθυστερούν να κάνουν ακόμα και το πρώτο. Φαντάζομαι ότι εσείς αποτελείτε και ένα παράδειγμα ότι δεν θα ήρθαν κιόλα εύκολα όταν θα ζούσατε όλοι από την ίδια στέγη. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Μα να σας πω ότι όλο αυτό που ζήσαμε από μικρά, που ήταν ο πατέρας μου, η μάνα μου, μας έχει δώσει τόσο δύναμη που κανένα από τα παιδιά δεν λέει όχι, δεν θα μπορέσω. Μας έχει δώσει τόση δύναμη που λέμε όλα τα καταφέρνουμε. Γιατί έχουμε περάσει και πολύ δύσκολα. Και από το καθόλου ξέρουμε και από το. Πολύ. Μεσαίο και από το πολύ. Και τώρα έχουμε τόσο δύναμη μέσα μας που είμαστε μικρά, το παρεξηγούσαμε ότι είναι λίγο αυστηρός ο πατέρας. Αλλά εγώ λέω μπράβο και τον ευχαριστώ που μας έχει δώσει τόσο δύναμη. Όπου και να μας πάνε, εμείς μπορούμε να ζήσουμε. Δεν έχουμε και το περνάμε και στα παιδιά μας. Αυτό που ήθελα να πω εγώ μέσα από τη μεγάλη οικογένεια που έζησα είναι ότι είναι απίστευτο ταξίδι. Είναι πραγματικά όνειρο. Δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος τι σημαίνει να έχει 13 αδέρφια. Είναι απίστευτο το τέτοιο, είναι πολύ σύνθετοι χαρακτήρες και τα συναισθήματα που βγαίνουν είναι απίστευτα. Αν δεν το ζήσεις από μέσα, δηλαδή εμείς ζήσαμε φτωχά, όχι με πολλές παροχές, μην φανταστείτε, αλλά όμως τα συναισθήματα που βγάλαμε μέσα από αυτό το ταξίδι ήταν απίστευτα. Ήταν δηλαδή, μας έκαμε καλύτερους ανθρώπους. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και
και στη ζωή μας που συνεχίζουμε και στα παιδιά μας που ακολουθούν από πίσω. Δηλαδή είναι έχουμε ένα... πάρει καλές... Ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να δείξουμε την πραγματικότητα της μεγάλης οικογένειας. Σίγουρα έτσι είναι, γιατί τα αδέρφια είναι πολύ μεγάλο στήριγμα. Είναι, κάποια στιγμή οι γονείς φεύγουν από τη ζωή, αλλά αυτός που μένει πίσω νομίζω ότι... Εσείς κιόλας έχετε την ευκαιρία να έχετε πολλά παραπάνω στηρίγματα. Ναι, είμαστε και δεν βάζουμε κανέναν μέσα στα αδρέφια μας. Δηλαδή είμαστε τα αδρέφια. Δηλαδή δεν βάλουμε, ξέρεις, να μπλέξουν και άλλοι και αυτά. Είμαστε αδρέφια. Όχι, η σχέση μεταξύ μας είναι μεταξύ ανέπαφη. Ναι. Δεν θα μας επηρεάσει κανένας. Ούτε οι φίλοι μας, δηλαδή. Εντάξει, οι γυναίκες μας. Δεν θα επηρεάσει τη σχέση μεταξύ των αδερφιών. Όχι, και... έχουμε βάλει ένα τείχος. Δεν μας πειράζει κανείς. Και το έχουν καταλάβει, το βλέπουν και το εκτιμούν αυτό. Ναι. Γιατί και αυτοί έχουν. Εγώ που έχω δύο παιδιά, ας πούμε, είναι αδέρφια και βλέπουν πως πρέπει να είναι για να μπορούν να έχουν μια σωστή πορεία στην κοινωνία και να περάσουν. Κοιτάξτε, δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι αυτό γίνεται για την κοινωνία, αλλά για να περάσουν καλά τα παιδιά μας. Εγώ αυτό τους λέω. Ότι αυτό που περνάω δεν είναι γιατί εγώ θέλω να έχω καλά παιδιά στην κοινωνία. Δεν είναι αυτό το σκοπό. Ο σκοπός είναι ότι από αυτόν τον τρόπο θα περάσουν καλά τα ίδια. Θα χαρούν τη ζωή τους όσο θέλουν. Τους περνάμε μηνύματα. Ότι μέσα από εκεί βγαίνουν, δηλαδή, ναι. Καταλάβετε αυτό. Είναι έτσι. Το σημαντικό. Αγάπη και δέσιμο. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα μας και μας δώσατε όλα αυτά τα ωραία μηνύματα σήμερα το μεσημέρι. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά όλοι σας.